Σας είχα υποσχεθεί και με την χθεσινοβραδινή ανάρτηση κοντά μου στρατηγικός αναλυτής Νίκος Λιγερός. Την καλημέρα μου, δάσκαλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα και σε εσένα. Πάντα θα είμαστε μαζί. Πάντα θα είμαστε μαζί, Νίκο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσω να σε υποδεχτώ και να φτιάξουμε τη σύνδεσή μας, μεταφερθήκαμε νοητά στην Τρίπολη, όπου εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο Νίκος Παπάς, μίλησε στους προσκεκλημένους, στους παρευρισκόμενους καλύτερα, της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια για αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως ήταν και αναμενόμενο φυσικά. Είπε ότι είναι απίστευτη ευκαιρία για τη χώρα. Είπε επίσης ότι είναι, στα μεταφέρω γιατί δεν ήσουν μαζί μας για να το δεις, φαντάζομαι όταν θα κλείσουμε αυτή τη σύνδεση θα μπορέσεις να το δεις, γιατί υπάρχει και στην αποθήκη μας στο YouTube. Ωστόσο εγώ σου μεταφέρω εν περιλήψη. Είπε επίσης ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τελειώσει αυτό το χρόνιο πρόβλημα που όλοι είχαν δεχτεί, το Μακεδονία, 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 και τώρα απλά το λέμε Βόρεια Μακεδονία, και αυτό μας δίνει απίστευτη και εξαιρετική προοπτική για τη χώρα. Εγώ σου μεταφέρω αυτά που είπε ο Νίκος Παπάς πριν λίγο τον ακούσαμε, και ότι τώρα δίνουμε γεωγραφικό προσδιορισμό. Επίσης τόνισε ότι είναι πολύ ξεκάθαρες οι απόψεις όλων εκείνων που λένε ότι είναι κατάπτυστη αυτή η συμφωνία. Είναι οι ακροδεξίες απόψεις, όμως είναι πολύ ξεκάθαρες. Νίκο Λιγερέ, είσαι εδώ σήμερα κοντά μας για να μας πεις τελικά τι αλλάζει για την χώρα μας και για τους Έλληνες αυτή η συμφωνία, και αν είναι το τελευταίο χαρτί ή αν υπάρχει και συνέχεια, αν δεν έχουν τελειώσει όλα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε στο ξεκάθαρο. Mm-hmm. Πολύ ξεκάθαρο ότι ο συγκεκριμένος είναι σταλινιστής. Μάλιστα. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε σταλινική προσέγγιση των πραγμάτων, όλα αυτά βέβαια είναι πολύ θετικά. Αλλά για να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει ενημερώσει τον κύριο Ζάιφ ότι πρέπει να λέει Βόρεια Μακεδονία, γιατί αυτό συνεχίζει να λέει Μακεδονία. Μάλιστα. Όταν λένε ότι πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, μάλλον ξεχνάει ως γνήσιος σταλινιστής ότι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν τις χώρες. Και αυτό δεν έχει γίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Η Γαλλία δεν έχει αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά συνέπεια δεν μπορεί να περάσει από το πολιτικό σκέλος για να πάει στην Ολομέλεια, και κατά συνέπεια τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Mm-hmm. Άρα φαντάζομαι ότι για όλη η Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη είναι ακροδεξή. Κατά τον Νίκο Παπάνε. Τώρα το ξέρουμε ξεκάθαρα ότι αν έπρεπε να ακούμε έναν σταλινιστή για να μάθουμε την αλήθεια, θα διαβάζαμε την εφημερίδα Πράβδα και δεν θα περιμέναμε τις επόμενες ανακοινώσεις μόνο της ΣΕΡ. Άρα για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό είναι μια προπαγάνδα προσωπική από την αρχή. Όταν το 80% του ελληνικού λαού είναι εναντίον της συμφωνίας, είναι δύσκολο να πεις ότι το 80% είναι όλοι ακραίοι, αλλά είναι πολύ εύκολο να πεις ότι αυτοί που το υπέγραψαν είναι σταλινικοί. Mm-hmm. Άρα αντιστοιχευόμαστε σε ιδίες που είναι καθαρά επικοινωνιακές και δείχνουν βέβαια ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να μην έχει διαβάσει κάτι από το σύμφωνο. Μάλιστα. Θα ήξερε ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ναι. Ότι άμα διαβάσει δύο, αλλά που να προλάβει από όσον κάνει τέτοιες δηλώσεις και κόβει πίτες, mm-hmm. εγώ νομίζω σιγά σιγά θα κάνει νόμο και μετά θα πάει και σκόνη. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι το προσύμφωνο, ακόμα και όταν το περνάμε από την Ελληνική Βουλή, πρέπει στη συνέχεια, εφόσον το έχει υπογράψει ο πρόεδρος, αυτό έγινε, και το λέω για να μην έχουμε ψευδεστήσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι. ο οποίος το υπέγραψε τόσο γρήγορα που ήταν έτοιμο ήδη στην Παρασκευή και έγινε νόμος ΦΕΚ. Τώρα στη συνέχεια, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θέλουμε ρηματική διακίνηση στα Σκόπια,
Φαντάζομαι πως δεν έφτασε εκεί. Και γι' αυτό ο κύριος Ζάιφ δυσκολεύεται να αλλάξει την ονομασία. Στη συνέχεια αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρέπει να φάει τα Ηνωμένα Έθνη στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Άρα, όταν πηγαίνει στο ΝΑΤΟ, αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από άρθρο 2 του προσυμφώνου, πρέπει 29 χώρες να υπογράψουν το πρωτόκολλο εισδοχής και στη συνέχεια, αφού συμφώνησαν και δεν έχουμε καμία διαφωνία από κανένα, ούτε από τη Βουλγαρία, και δεν το λέω τυχαία, τότε επιστρέφει το κείμενο στην Ελλάδα και εμείς θα πρέπει να ξαναπεράσουμε από μια ψηφοφορία το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά θα ήταν καλό να είναι ενημερωμένο, γιατί όταν κάποιος θεωρεί ότι έχει τελειώσει η διαδικασία ενώ έχουμε μια συνέχεια, πρέπει κάποιος να το πει. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν δεν περάσει το πρωτόκολλο εισδοχής, να ξέρεις ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, διότι πολύ απλά οι τροπολογίες του Συντάγματος των Σκοπίων δεν ενεργοποιούνται. Ενεργοποιούνται μόνο και μόνο μετά την πρωτόκολλο εισδοχής των Σκοπίων. Αλλά φαντάζομαι ότι ούτε αυτό είναι γνωστό από ό,τι φαίνεται από μερικούς κυβέρνητες. Λέω λοιπόν το εξής. Πολλοί άνθρωποι που είναι στην κυβέρνηση και τόσες δεκαετίες είναι εναντίον του ΝΑΤΟ, τα φυγά τα πρέπει να τους υπέρ. Αυτοί οι άνθρωποι θα το κάνουν. Είναι πολύ απλό. Στις επόμενες εκλογές θα χάσουν τους ψηφοφόρους τους, γιατί τόσο καιρό χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα για να τους κερδίσουν. Όταν οι ψηφοφόροι θα δουν ξαφνικά ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υπερψηφίσουν μια απόφαση στην Αττική, τότε θα καταλάβουν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει πια. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο ένα κόστος, αλλά και ένα προβληματισμό. Γι' αυτό το 153-1 δεν είναι και τόσο σίγουρο όσο ήταν με το θέμα του ονόματος, γιατί πολύ απλά, πολλοί στο κυβερνών κόμμα θεωρούσαν ότι πρέπει να λέγεται Μακεδονία σκέτο, ούτε καν Βόρεια Μακεδονία. Αλλά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υπερψηφίσουν το Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Τώρα όμως που θα πρέπει ξεκάθαρα να ψηφίσουν μόνο και μόνο το θέμα της έναρξης στο ΝΑΤΟ, είναι εκεί που θα δυσκολευτούν, γιατί θα πρέπει να απαρνηθούν τις ιδέες που είχαν τόσες δεκαετίες. Άρα, όχι μόνο συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί δεν έχει τελειώσει η διαδικασία που προβλέπεται το σύμφωνο, και θα το δούμε ακόμα και το πιο πιθανό με συλλαλητήριο, αλλά επίσης θεωρείς ότι μπαίνουμε στη διαδικασία ακύρωσης, γιατί τώρα, εφόσον βλέπουμε ότι συνεχώς παραβιάζουν τα δεδομένα, η επόμενη Βουλή της Ελλάδος, όπου θα έχει υποστεί μια μεγάλη ήττα το κυβερνών κόμμα λόγω του μακεδονικού αγώνα, του νέου μακεδονικού αγώνα, ενώ τον θεωρούσε βραχικό, τότε θα υπάρχει ικανότητα ακύρωσης του προσυμφώνου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η άποψη του συγκεκριμένου και ποια βασιλόπιτα θα βρει να ξανακόψει. Ούτως ή άλλως εγώ πάνω ότι το βρίσκω αστείο όταν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ούτε στο έθνος, ούτε στη πίστη, και κόβουν βασιλόπιτες. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσω. Δεν κόβουν μόνο βασιλόπιτες, επέτρεψέ μου Νίκολη Γερέ. Ακολουθούν και τους επιταφείους, πηγαίνουν και φυλάνε και το Σταυρό και παρευρίσκονται και σε διάφορες γιορτές στους Εσπερίνους. Ωραία, άρα θέλω να πω ότι αυτό αποδεικνύει ότι αυτό που τους καίει είναι πιο πολύ οι ψηφοφόροι. Είναι οι ψηφοφόροι που θα τους κάψουν και το Μάιο και μπορεί ακόμα και τον Μάιο ή τον Οκτώβριο, δεν έχει σημασία, διότι πολύ απλά όλοι θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι η υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη εχθές ήταν πολύ χαρακτηριστική, γιατί ενώ πήγαινε για ένα εντελώς άλλο θέμα, τον υποδέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο, διότι πολύ απλά όλοι έμαθαν ότι είχε υπογράψει το κείμενο χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση. Και θέλω να επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος
υπέγραψε το κείμενο για να γίνει νόμος και να περάσει από ΠΕΚ, ενώ ο πρόεδρος το έχει κάνει, ενώ οι συνταγματικές αλλαγές δεν έχουν γίνει και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα αναρωτιόμαστε γιατί εμείς βιαζόμαστε τόσο πολύ να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ενώ στα Σκόπια την καθυστερούμε όσο γίνεται περισσότερο και εμείς ανακοινώνουμε ότι είναι ένας μεγάλος τρίαμβος, ενώ από την άλλη πλευρά δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Άρα φαίνεται ότι είναι καθαρά μια κομματική προσέγγιση. Εμένα δεν με πειράζει να υπάρχουν σταλινιστές στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι ποτέ αυτοί που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας. Κατά στιγμή ευκαιρία, θα ήταν καλό σε κάποια φάση να ξυπνήσουν, γιατί όταν λένε μόνο και μόνο για τους ακραίους, πώς θα βρουν άλλους ψηφοφόρους εκτός από τον πυρήνα τους, αν όλοι οι άλλοι υποτίθεται είναι ακραίοι. Αλλά για να είμαστε και το κλείνω με αυτόν τον τρόπο, ναι. Όταν σκέφτεται τα ελληνικά, οποιοσδήποτε δημοκράτης και να είναι απέναντί του, μου φαίνεται και ακραίος. Νίκο Λιγερέ, ποιος είναι τώρα ο προσανατολισμός, δηλαδή τι πρέπει να περιμένει ο Έλληνας? Βλέπουμε ότι τα συλλαλητήρια τελικά, αν και είχαν πάρα πολύ κόσμο, δεν ίδρωσε το αυτί τους, αν θέλεις να στο πω στην καθομιλουμένη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τα συλλαλητήρια? Αυτό είναι ένα από τα πρώτα συλλαλητήρια, αν θυμάσαι καλά, έχουν διαλύσει δεν ξέρω πόσα κόμματα, γιατί όλοι αυτοί που ήθελαν να παίξουν κάποιο ρόλο, ξαφνικά βρίσκονται και εκτός. Θα είναι πάρα πολύ απλό αυτό που γίνεται. Το συλλαλητήριο ξεκαθαρίζει σε όλους ποια είναι η στάση που έχουν τα κόμματα. Άρα τα κόμματα που έχουν τάση διάσπασης και μετατρέπονται από ποτάμι σε ριάκια, ξέρουμε ακριβώς το ίδιο είναι και για τους ΑΝΕΛ, για τη ΔΙΜΑΡ, και βλέπουμε ότι ακόμα και η Ένωση Κεντρών είχε προβλήματα. Μιλάμε επίσης και για το ΚΙΝΑΛ και όλες τις επεκτάσεις. Άρα νομίζω ότι τα συλλαλητήρια αντιθέτως έχουν αλλάξει όλη την πολιτική σκακέ, διότι όλο το στίγμα δίνεται από τους ανθρώπους που είναι υπέρ ή κατά του προσωπικού και δεν κοιτάζουμε τα κόμματα. Το σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι τα συλλαλητήρια πρώτον βοήθησαν έτσι ώστε το σύγχρονο να μην υπάρχει ορισμός Μακεδονία και μόνο, αλλά να υπάρχει μια αλλαγή, γιατί ήταν υποχρεωμένοι να συμβιβαστούν μαζί μας. Στη συνέχεια ανάγκη τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση, να πάρει θέση η Εκκλησία, μετά είδαμε και τους διανοούμενους, στη συνέχεια είδαμε ακόμα και τους καλλιτέχνες. Όλοι αυτοί που πήραν θέση τώρα, δεν μπορεί να πει ότι είναι αυτό ότι πήραν μια θέση, γιατί μέσω των καλλιτήριων δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα σημαίνει ότι αυτοί που νόμιζαν ότι δεν θα αλλάζει τίποτα, τώρα τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Και γι' αυτό μου θυμίζει την εποχή του σχεδίου ΑΝΑΛ, όπου όχι έλεγαν ότι δεν αλλάζει τίποτα, αλλά ξαφνικά, όταν ήρθε το σχεδίο ΑΝΑΛ, βρεθήκαμε 76% του πληθυσμού να είναι εναντίον. Και τότε έλεγαν ότι αυτός ο πληθυσμός ήταν ακραίος. Το θέμα είναι ότι δεν πέρασε. Εμείς τώρα προσανατολιζόμαστε προς την ακύρωση του προσωπικού. Άρα, ο λαός είναι πολύ καλό σε επίπεδο δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, περιφερειακών συμβούλων, περιφερειάρχη και βουλευτών, να πιέσουν έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι κατά του προσωπικού και ποιος θα είναι μαζί μας για την ακύρωση. Γιατί δεν θα πάει καλά το παρελθόν και να εκλέξουμε ανθρώπους που στο τέλος θα ανακοινώνουν το πρόγραμμά του. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αν το κυβερνών κόμμα είχε πει από την αρχή ότι θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει το όνομα των Σκοπίων, δεν θα είχε την επιτυχία που είχε. Αυτός οι περισσότεροι δεν το ήξεραν. Τώρα το έμαθα, μπέτωσαν, ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Άρα αυτή η αντίσταση το 19, δεν θέλουν μόνο με τα συλλαλητήρια, θα είναι και με τους ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ξεκαθαρίσουν με την ψήφο τους ότι θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο και μάλιστα θα πιέσουν
έτσι ώστε να ακυρώσει αυτό το προσύμφωνο, διότι δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη θέληση του λαού, ούτε είναι δίκαιο. Άρα λοιπόν, καλά θα κάνει λοιπόν και ο Έλληνας ψηφοφόρος, ο Έλληνας πολίτης, να γνωρίζει ότι δεν τελειώσανε όλα, ότι υπάρχουν ελπίδες και ας ξεσηκωθεί τέλος πάντων, να σηκωθεί από τον καναπέ του, να το πω καλύτερα, να μην πω ότι φράση ξεσηκωθεί και με πούν και εμένα ακροδεξιά, ας σηκωθεί από τον καναπέ του και ας διεκδικήσει το δίκαιο, αυτό τελικά που τον εκφράζει. Σωστά, και θέλω να πω ότι και οι άνθρωποι που είναι στην ομογένεια θα παίξουν ένα ρόλο, επειδή πιέζουμε πάνω στο θέμα το ΝΑΤΟϊκό, όλοι οι Έλληνες που είναι σε χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ μπορούν να παίξουν ένα ρόλο και θα φανεί, και ειδικά επειδή το ξέρεις, γιατί έχουμε μιλήσει για τα θέματα της ομογένειας στην Αμερική, ναι. Έχει ήδη παραδοθεί επιστολή στον κύριο Τραμπ στη Ουάσιγκτον, το Λευκό Οίκο, για το θέμα των Σκοπιανών και των Σκοπίων από τους Έλληνες ομογενείς, όπου ζητείται ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να σταματήσει για να γίνει από την επόμενη Βουλή, διότι αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν είναι πια κυβέρνηση πλειοψηφίας και δεν αντιπροσωπεύει δημοκρατικά τον ελληνικό λαό. Όμως, Νίκο Λιγερέ, σήμερα το πρωί γύρω στις 6.30 που παρακολουθούσα τα πρωινά ενημερωτικά στην τηλεόραση, άκουσα το Γιώργο Καρατζαφέρη να μιλά σε τηλεοπτική εκπομπή και να λέει ότι ο Τραμπ είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας, πάρα πολύ υπέρ. Θέλουμε να ακούσουμε έτσι και αυτές τις εκδοχές, ακούμε και αυτές τις εκδοχές. Είναι πολύ υπέρ της συμφωνίας, ήταν βούτυρο στο ψωμί του, το ήθελε πάρα πολύ. Και ότι ενδέχεται τον επόμενο καιρό να μην μας κάνει εκπλήξη, αν δούμε και προέδρους κομμάτων να βρίσκονται στη φυλακή εξαιτίας της συμφωνίας των Πρεσπών. Πώς το αξιολογείς, πώς το κρίνεις? Θα πω είναι το εξής, θα ήταν καλό και ο συγκεκριμένος, δούμε να είναι να κάνει δηλώσεις εκ μέρους του κύριου Τραμπ. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ έχει το Twitter του και όταν θέλει να πει κάτι δεν περιμένει από κανέναν να το πει. Και όταν θέλει να κάνει κάτι πάλι δεν περιμένει από κανέναν. Εγώ λέω ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι μόνο και μόνο εδαφικό από την πλευρά των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί, όπως και ο κύριος Τραμπ, δεν ενδιαφέρονται για το θέμα του ονόματος. Ενδιαφέρονται να μην υπάρχει επιρροή εντός Σκοπίων των Ρώσων. Άρα θα ήταν καλό να διαχωρίσουμε αυτές τις δύο απόψεις. Άλλο το να είναι τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και άλλο να θέλουν οι Νατοϊκοί να ονομάζονται Μακεδονία. Το μόνο που θέλουν οι Νατοϊκοί, μάλιστα και εμείς οι Έλληνες, είναι να είναι ενιαίο το πλαίσιο του ΝΑΤΟ στην περιοχή και να μην μπορεί η Ρωσία να παίξει ένα ρόλο σε συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά όχι ότι ενδιαφέρονται για το όνομα. Αλλά πολύ απλά το ξαναλέω, γιατί υπάρχει αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ένα ψήφισμα στο Κογκρέσο του Αμερικάνικου, όπου θα λέει ότι η Αμερική είναι υπέρ των Σκοπίων για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι με το όνομα Μακεδονία και τη χρήση της λέξης Μακεδονίας. Νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετικό και θα ήταν καλό και εμείς που αντιστεκόμαστε σε αυτό το προσύμφωνο να διαχωρίζουμε αυτές τις δύο έννοιες, άλλο το όνομα και άλλο το έδαφος που εισάγεται στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Νίκο Λιγερέ, είμαστε σε επαφή, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Πολύ ωραίες και οι κοπές της πίτας, πολύ ωραίες και οι εκδηλώσεις και τα ποδόσφαιρα και τα γήπεδα, όλα πολύ καλά, όμως αν αυτός είναι ο στόχος, χάνουμε τη χώρα μας, χάνουμε την ιστορία μας, χάνουμε το έδαφος μας, και θεωρώ ότι αμέσως μετά θα έρθει και η ιστορία με τα Δωδεκάνησα. Ισχύει αυτό? Ποια είναι η ιστορία με τα Δωδεκάνησα, για να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς? Ήδη γίνεται γίνονται συνεχώς αναρτήσεις στα social media ότι το αμέσως επόμενο που πρόκειται να κάνει η παρούσα κυβέρνηση είναι να διαπραγματευτεί τα Δωδεκάνησα με την Τουρκία. Να κάνει κάτι ανάλογο.
Ναι, άρα να ξέρουν αυτοί που τα λένε ότι το πιο πιθανό είναι να τα λένε καταστροφολογικά για να μπορούν να περάσουν άλλα μηνύματα. Είναι απολύτως αδύνατο για έναν πολύ απλό λόγο. Από όλα τα νησιά της Ελλάδος, αυτά που προστατεύονται περισσότερο είναι τα Δωδεκάνησα, διότι πολύ απλά υπάγονται στη συνθήκη Παρεσίων του 1947, η οποία αυτή είναι πραγματικά διεθνή συνθήκη και δεν μπορεί η Ελλάδα ακόμα και να το θέλει μόνη της με την Τουρκία να αλλάξει αυτή τη συνθήκη χωρίς να το θέλουν όλοι οι άλλοι. Άρα άμα κοιτάξουν αυτοί οι συγκεκριμένοι πόσες χώρες έχουν υπογράψει τη συνθήκη Παρεσίου, θα καταλάβουν ότι δεν θα μπουν καν σε αυτόν τον κόπο. Άμα έχουν τέτοιο προβληματισμό, ας τον έχουν για άλλα νησιά, αλλά όχι για τα Δωδεκάνησα, γιατί περιγράφονται με έναν τρόπο ξεκάθαρο σε συγκεκριμένο άρθρο στη συνθήκη Παρεσίου και μάλιστα δεν περιγράφονται μόνο ως Δωδεκάνησα, αλλά ακόμα και ονομαστικά και κατά συνέπεια εμπεριέχουν και τη λέξη Καστελόριζο. Άρα ας αφήσουμε αυτά τα πράγματα που προέρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει τις συνθήκες και ότι μια συνθήκη Παρεσίων με την εμβέλεια που έχει είναι το ίδιο με άλλες. Η κυβέρνηση πολύ απλά, άμα δεν κάνει επαφές με όλες τις χώρες που το έχουν υπογράψει, δεν μπορεί καν να ξεκινήσει να συζητάει για αυτό το θέμα. Πριν λίγα λεπτά μου ήρθε και η ενημέρωση ότι μπορεί η Συμφωνία των Πρεσπών να πέρασε από την Ελληνική Βουλή. Ο Ζόραν Ζάεφ αρνείται να αποκαλέσει τη χώρα του Βόρεια Μακεδονία, επιμένει στο σκέτο Μακεδονία, δεν είναι η πρώτη φορά που ποστάρει στο tweet. Το έκανε και την Παρασκευή, λίγο μετά, αφού είχε περάσει με 153 νέα από την Ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, που προβλέπει πως η Υπουργοδομού θα αναφέρεται και θα ονομάζεται πλέον ως Βόρεια Μακεδονία. Το έκανε βέβαια και το Σάββατο, το έκανε και την Κυριακή. Και την Κυριακή μάλιστα το έκανε δύο φορές. Σε ένα tweet που καλούσε τους επενδυτές να επενδύουν στη μία και μοναδική Μακεδονία και στη δεύτερη ανάρτηση μίλησε για την ομιλία του με τους Σέρβους, τους Σκοπιανούς και τον Άγιο Σάββα. Είχε προηγηθεί βέβαια και tweet για την ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Ωραία, για να είμαστε ξεκάθαροι, όσο δεν έχουμε υπογράψει το πρωτόκολλο της δοχής των Σκοπίων, έχει απόλυτο δικαίωμα ο κ. Ζάεφ να λέει τη λέξη Μακεδονία, διότι δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Κατά συνέπεια χρησιμοποιεί το όνομα που έχουν επίσημα στο σύνταγμά του. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμα οι ενεργοποιήσεις των τροπολογιών του συντάγματος, αυτός δεν είναι παράνομος για τα θέματα των Σκοπίων, εφόσον ακολουθεί το ισχύον σύνταγμα. Άρα και είμαστε ξεκάθαροι, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει έως το τέλος. Δεν λέω ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει και μετά, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να κατηγορηθεί, διότι πολύ απλά έτσι ονομάζονται εκεί. Και εδώ είναι το θέμα, και φαίνεται μάλιστα ότι δεν κοντάται πάνω στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τους Έλληνες και θεωρεί ότι είναι καλό να συνεχίζει να υπερασπίζεται αυτό το όνομα, παρόλο βέβαια που σίγουρα είχε πει και στον Πρωθυπουργό μας και στον Υπουργό Εξωτερικών ότι θα συμμορφωθεί. Άρα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει με έναν νόμιμο τρόπο από την πλευρά του, διότι πολύ απλά δεν έχουμε τελειώσει με το προσκύβελο εφόσον δεν έχουμε ακόμα περάσει στο πρωτόκολλο. Μάλιστα. Θα κρατήσω αυτό για τέλος. Νίκο Λιγερέ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ, πολύ σύντομα. Καλή σου ημέρα. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημέρωση που πραγματικά είναι η μοναδική ενημέρωση που θεωρώ ότι πρέπει και να βγαίνει από αυτόν εδώ τουλάχιστον το διάβολο, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ακριβώς τι μας συμβαίνει και να μην απογοητεύεται με το ότι το ψήφισαν 153. Παρετούμαστε. Νίκο Λιγερέ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα.